Σταύρος, φωταγωγήθηκε το δικαστικό Μέγαρο Λάρισα στην κεντρική πλατεία στο πλαίσιο των δράσεων της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις γυναίκες για την πρόληψη που οφείλουμε να κάνουμε για τον καρκίνο του μαστού. Είναι πάρα πολύ απλό. Αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο μας στον πολύτιμο για να κάνουμε μια σωτήρια πραγματικά εξέταση. Ρουτίνα θα έλεγα, δεν θα έπρεπε να τη φοβόμαστε. Σώζει ζωές και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλους. Απόψε κλείνουμε με το δικαστικό Μέγαρο. Ξεκινήσαμε από το Δημαρχείο της πόλης, φωτίσαμε το Δίο, την περιφέρεια Θεσσαλίας, το κτίριό μας και επίσης και την ιατρική σχολή. Κλείνουμε απόψε εδώ. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, λίγο διαφορετικός λόγω COVID. Παίρνουμε τα μέτρα μας, προσέχουμε και όλα θα πάνε καλά. Αποδείχθηκε ιατρικά ότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Η ενημέρωση του κοινού και ιδίως των γυναικών είναι σημαντική προκειμένου να αποτραπεί η νόσος αυτή η θανατηφόρος και να γίνει μια αντιμετωπίσιμη από όλους τους ανθρώπους. Η πρόληψη σώζει ζωές, όπως ήταν, κάλλιο τον προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Είναι μια αξιέπαινη δράση του Συλλόγου μαζί με όλες τις άλλες και τη χαιρετίζουμε ανεπιφύλακτα και προσπαθούμε κι εμείς να προσφέρουμε το λιθράκι μας. Μήνας Οκτώβρης, ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Όλες εμείς οι γυναίκες και οι άνδρες να υπενθυμίζουν στις συντρόφους τους, στις γυναίκες, τις κοντινές τους γυναίκες, να κάνουμε όλες τις εξετάσεις μας, γιατί αυτό μπορεί να μας σώσει. Η παρουσία του Δήμου Λαρισαίων στο συγκεκριμένο χώρο είναι αυτονόητη. Οι φορείς της πόλης, οι δομές της βρίσκονται και υπάρχουν μόνο για ένα λόγο. Το να στηρίζουν τον άνθρωπο. Το μήνυμα δόθηκε και με τη φωταγώγηση και άλλων δημόσιων κτηρίων της πόλης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας να ευαισθητοποιήσουν όσο δυνατόν περισσότερες γυναίκες να προχωρήσουν σε μια εξέταση για τον καρκίνο του μαστού, καθώς η πρόληψη σώζει ζωές.